Love Chase του Βίτορ Μπελοπίδα και το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα. Σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Ένα καλοκαιρινό εκπληκτικό φαγητό το οποίο πολύ συχνά έφερνε η γιαγιά μου και η μαμά μου. Ένα μοσχαράκι με φασολάκια χλωρά στην κατσαρόλα. Με φρέσκα ντομάτα φυσικά, εφόσον είμαστε το καλοκαίρι. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω όλα τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Φύγαμε. Και πάμε να σας πω τα υλικά που θα χρειαστούμε για το μοσχαράκι με φρέσκα φασολάκια. Εγώ τα φασολάκια τώρα έχω στην κατάψυξη, γιατί θα χρησιμοποιήσω φρέσκο κατεψυγμένα φασολάκια πλατιά. Και τα υπόλοιπα υλικά είναι, θέλουμε 800 γραμμάρια, εδώ έχω χτένι μοσχάρι, έτσι, κομμένο σε μεγάλα κομμάτια, το οποίο το κάθε κομμάτι θα πάει για μία μερίδα. Και 3 ντομάτες τις οποίες θα τις πολτοποιήσουμε, 1 κρεμμύδι μεγάλο ξερό, 2 σκελίδες σκόρδο, μαύρο πιπέρι, 1 κουτάλι της σούπας ντοματοπελτέ, αλάτι, κρασί, ελαιόλαδο. Εδώ έχω τις πρασινάδες που έχω ένα μικρό ματσάκι κόλαντρο, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό και 2 μικρά κλωναράκια. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Θα χρησιμοποιήσω μία κατσαρόλα φαρδιά, βάζουμε να ζεσταθεί, βάζουμε ελαιόλαδο περίπου ένα ποτηράκι του κρασιού, και αφήνουμε να ζεσταθεί. Και όσο θα ζεσταίνεται το λάδι μας, ελάτε να κόψουμε το κρεμμύδι, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Ετοιμάσουμε και το σκόρδο μας. Έτοιμο. Και συνεχίζουμε. Έχει ζεσταθεί το λάδι. Βάζουμε το κρέας μας, η φωτιά είναι δυνατή. Θα θωρακίσουμε τους τυμούς από το μοσχάρι. Βλέπετε ότι έχει κάνει φόρα και το ίδιο κάνουμε και από την άλλη μεριά. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε το κρεμμύδι.
με αυτό το τρόπο έχουμε θωρακίσει όλους τους χυμούς του κρέατος μέσα και θα μας δώσει το άρωμα και τη γεύση του σιγά σιγά. Τώρα που θα πρώτο θα το σβήσουμε με κρασί και μετά θα του βάλουμε ζεστό νερό. Αφού έχει αλλάξει χρώμα το κρεμμύδι μας, έχει τσιγαριστεί, το σβήνουμε με κρασί. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτω νερό και αφήνω το κρέας μας να βράσει. Προσθέτω σκόρδο μαύρο πιπέρι χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω να σιγοβράσει μέχρι να είναι σχεδόν έτοιμο, σχεδόν. Όχι, έτοιμο σχεδόν. Δηλαδή αυτό μπορεί να μας πάρει και 40 λεπτά, ίσως και παραπάνω. Όσο θα ετοιμάζεται το κρέας μας, εμείς θα ετοιμάζουμε τις ντομάτες μας. Έτοιμη και η ντομάτα μας. Λοιπόν, το κρέας μας έχουν περάσει περίπου 40 λεπτά. Έχει σωθεί το νερό, όχι όλο, αλλά βλέπετε πόσο λίγο ήταν, σχεδόν. Και σε αυτό εδώ το σημείο του προσθέτω το φασολάκι. Θα αφήσουμε λίγο να κάτσουν και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε χτυπήσει στο μπλέντερ, έχουμε πολτοποιήσει 3 μεγαλούτσικες ντομάτες. Βλέπετε πόσο ζωμό έχει βγάλει, πόσο χυμό έχει βγάλει. Μέσα θα βάλω ένα κουτάλι γεμάτο πελτέ. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ανακατεύουμε για να διαλυθεί ο πολτός και είναι έτοιμη η σάλτσα μας να την προσθέσουμε στο φαγητό μας μόλις θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, αφού έχουν κάτσει τα φασολάκια μας, σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσω την ντομάτα, γιατί όχι νωρίτερα την ντομάτα,
για να μην κάνει το κρέας και τα φασολάκια πολύ σκληρά. Δείτε το κρέας πως είναι για να σας δείξω. Γιατί αν θα έβαζα εγώ τώρα εκεί νωρίτερα την ντομάτα, τέτοιο κρέας δεν θα είχε. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Δείτε, βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε την ντομάτα. Θα βάλω και το αλάτι, το ανακατεύω και περιμένω να μείνει με το ζουμί του για να το προσθέσω και τα μυρωδικά και είναι έτοιμο το φαϊτάκι μας. Βλέπετε? Και περιμένουμε τώρα να γίνει και η σάλτσα μας. Θα ετοιμάσουμε και τα μυρωδικά μας, τα οποία είναι, είπαμε, μερικά κλονάρια μαϊντανό, μερικά κόλαντρο, το οποίο μπορείτε να το παραβλέψετε αν δεν σας αρέσει, και δύο κλωναράκια μικρά δυόσμο. Έτοιμα και τα μυρωδικά μας και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε το φαγητό μας. Λοιπόν, είναι έτοιμο, έχει ετοιμαστεί και του βάζω τα μυρωδικά. Δεν είναι νηστίσιμο φαγητό, το ξέρουμε γιατί έχει κρέας, ωστόσο αυτοί που δεν νηστεύουν μπορούν να το φτιάξουν. Λοιπόν, βλέπετε πόσο λαχταριστό είναι. Και εδώ τελειώσαμε το φαγητό μας. Τώρα θα το σερβίρω για να το δείτε. Και έκλεισα και το αφήνω λίγο να ηρεμήσει. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε. Θα βάλουμε ένα κομμάτι κρέας, το οποίο έχει βράσει πάρα πολύ. Είπαμε είναι χτένι. Και νομίζω είναι ιδανικό φαγητό για το καλοκαίρι. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την συνταγή μας. Φασολάκια χλωρά με μοσχαράκι στην κατσαρόλα. Αν σας άρεσε η συνταγή, πατήστε like. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι. Καλό είναι να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας και να με ακολουθείτε και στο Instagram και στην ομάδα μου στο Facebook Melody of Taste with Albina. Σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη συνταγή. Να μου είστε καλά όλοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είχαμε καιρό να τα πούμε έτσι. Και είπα να ανοίξω λίγο κάμερα. Βέβαια δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Όχι πολλά. Ένας σοφός είπε, αν δεν έχεις να πεις κάτι ουσιαστικό, τότε μη χαλάς την σιωπή, λέει. Αχ, ναι, έχει δίκιο. Το να μιλάς συνέχεια χωρίς ουσία και χωρίς να
λες κάτι ουσιαστικό, να βοηθήσεις με κουβέντα, με πράξεις και τα λοιπά, δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά, γεια σας. Όλο κάτι βρίσκουμε, όλο κάτι συμβαίνει γύρω μας, όλο κάτι θέλουμε να πούμε, όλο κάτι θέλουμε να κάνουμε, προσπαθούμε. Εγώ είμαι σε μία φάση πολύ έτσι περίεργη, δεν θα το πω, γιατί βαριά κουβέντα είναι περίεργη να πεις. Φάση χαλαρή να το πω, ναι, χαλαρή. Περίεργο πράγμα, λίγο χαλαρή, αλλά λίγο με παίρνει και από κάτω, λίγο με ανεβάζει από πάνω, δηλαδή έτσι μία κατάσταση λίγο αλαλούμ. Τώρα που οφείλεται αυτό, δεν ξέρω τώρα, αν θα ήμουν νεότερη, θα έλεγα ότι είμαι στις δύσκολες μέρες. Αλλά δεν έχω τις δύσκολες μέρες, από την άποψη ότι, εντάξει, μπορεί και ο ορμόνας να είναι κάπως τέλος πάντων, γιατί σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι είμαι, υποφέρω ας πούμε, έτσι. Το καλό είναι ότι εδώ και θα έλεγα και μία εβδομάδα κοιμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ύπνος καθορίζει καθαρά την κατάσταση τη δική μας καθημερινή, έτσι. Λοιπόν, αν ο ύπνος δεν είναι καλός, δεν είμαστε καλά, αν ο ύπνος είναι καλός, είμαστε καλά. Θα μου πεις οι άνθρωποι που περνάνε κατάθλιψη, που είναι με φάρμακα κτλ, είναι, κοιμούνται πολλές φορές όλη την, πολλές ώρες τέλος πάντων. Δεν λέω για τέτοιες καταστάσεις, δεν μιλάω για πολλές ώρες ύπνο, μιλάω για το ύπνο του, το βραδινό μας, το νυχτερινό. Λοιπόν, εγώ παρόλο που είμαι όλη την ημέρα τρελαμένη, δηλαδή να κάνω, να ράνω, αυτό που δεν ξεχνάω, και αυτό ίσως είναι καλό, ότι κάθε φορά που νιώθω ότι ζορίζουμε λίγο, κάθομαι. Να κάτσω, να ηρεμήσω, λίγο relax, λίγο να χαζέψω καμιά ταινία, όχι ταινία, ντοκιμαντέρ και τις συνεντεύξεις του εξωτερικού βέβαια, γιατί εδώ λίγο σταμάτησα να πιστεύω σε οτιδήποτε μας λένε. Όλο κάτι βγαίνει, κάθε μέρα βγαίνει κάποια είδηση η οποία ρίχνει τον κόσμο, ρίχνει την διάθεση, την κατάσταση γενικά. Εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα, διότι όλο αυτό που συμβαίνει, δεν σας λέω ότι το έχω προβλέψει, είναι μεγάλες κουβέντες αυτές, δεν έχω προβλέψει τίποτα, αλλά με απλή λογική, με απλή σκέψη, μπορεί να καταλάβει κανείς το από πού προέρχεται και πού βαδίζουμε. Λοιπόν, και δυστυχώς για μένα το μυαλό μου έχει αρκετή, ας πούμε, λογική. Λοιπόν, μισό λεπτό να φτιάξω τον καθρεφτή έτσι λίγο, να βλέπω. Ναι, γιατί ήταν λίγο στραβό. Οπότε, βλέπω τις συνεντεύξεις από το εξωτερικό. Καλά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω διότι πρώτο δεν το είδα. Αλλά δεν το είδα γιατί δεν ήθελα να το δω, για πολλούς και διάφορους λόγους. Μία χώρα η οποία πήρε θέση σε μία πάρα πολύ τόσο δύσκολη και τόσο σοβαρή κατάσταση, όπως είναι η κατάσταση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Πιστεύω ότι δεν είχε budget να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες πλέον στο επίπεδο που έπρεπε να γίνουν, και αυτό βλέπουμε κάθε μέρα, διαβάζουμε και βλέπουμε ότι παραπονιούνται όλοι οι αθλητές. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι, έτσι μαλακά να τα πούμε, δεν είναι κατάλληλες, αλλά πιστεύω ότι είναι έξω από
από αυτά που πρέπει να είναι, γιατί οι αθλητές είναι άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι για να φτάσουν σε αυτές τις επιδόσεις που έχουν στα αθλήματά τους, είναι ή πειθαρχία, είναι ύπνος, είναι φαγητό, είναι προπόνηση, όλα αυτά, εάν δεν προσφέρεται στα Ολυμπιακά χωριά, να τα πούμε έτσι, δεν νομίζω ότι θα έχουν και επιδόσεις καλές. Τέλος πάντων, είδαμε και με την πυγμαχία τι έχει γίνει. Δεν θέλω να πάρω θέση, δεν θέλω να πάρω θέση, γιατί δεν είναι το κανάλι μου για αυτές τις συζητήσεις. Και έχω την άποψη αυτό το πράγμα. Και εκτός των άλλων, ξέρω τι θα πει πυγμαχία. Ξέρω πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με. Ο γιος μου ήταν πρωταθλητής πυγμαχίας. Ο μεγάλος, πυγμαχία, κλασική πυγμαχία και kickboxing, και ο πατέρας τους επίσης. Οπότε ξέρω τι άθλημα είναι αυτό και πώς μπορεί να χτυπήσει και πώς μπορούν να χτυπήσουν και πώς μπορούν, τέλος πάντων, τα είδατε αυτά. Εγώ πιστεύω σε αυτό που πιστεύω, δεν θα σας πω, γιατί δεν θέλω να το πω. Γι' αυτό και δεν το είδα, από λίγα που είχα διαβάσει και λίγα στιγμιότυπα που έτσι μέσω του Facebook, μην φανταστείτε, δεν έχω ανοίξει καν κανένα βίντεο στο YouTube για να το δω. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη αποτυχία αυτό. Από την άλλη, βαδίζουμε προς γκρεμό. Αν δεν θα σταματήσουν κάποια πράγματα, αν δεν θα σταματήσει, δεν θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, άστο. Η Ελλάδα είναι σε μία κατάσταση, αν όχι λίθαργο, είναι περίεργη η κατάσταση στο παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αν δεν θα γίνουν κάποιες αλλαγές, φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Τέλος πάντων, να μην σας φορτώνω με αυτό. Αλλά θα μου πεις, Αλμπίνα, δεν φορτώνουμε με αυτό, δεν φορτώνουμε τα άλλα, δεν φορτώνουμε το τρίτο, αλλά η ζωή τρέχει. Εμείς είμαστε θύματα των καταστάσεων που προκαλούν κάποιοι που έχουν κάποια εξουσία. Και το χειρότερο είναι, μπήκα στο σπίτι πριν μία ώρα, ίσως και λιγότερο. Είχα πάει, είχα μία δουλειά, τέλος πάντων, στο Παγκράτη, και είδα λοιπόν ότι ο κόσμος, δηλαδή σαν να βρίσκεσαι σε ένα τρελοκομείο μόνιμο. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στο έξω από την Αττική. Νομίζω εκεί είναι πιο ήρεμα, δηλαδή δύο φορές που πήγα και στη Κίμη και στη Μεσσηνία, ήταν ήρεμα τα πράγματα, δηλαδή δεν έχεις αυτή τη βοβούρα. Θα μου πεις, μία μεγαλόπολη είναι η Αθήνα, η μαζεμένος πολλής κόσμος, διάφορες φυλές κτλ. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω. Έχει να κάνει, εντάξει, έχει να κάνει. Αλλά πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε ένα χάσιμο, δηλαδή γίνεται ένα μαζικό, γενικό τουρλού. Και οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι τους κάνουν να γίνουν σκληροί και αγενείς. Οπότε βγαίνεις, προσπαθείς, ας πούμε, να είσαι ευγενικός, να είσαι προσεκτικός με τους ανθρώπους κτλ. Από την άλλη, τους βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ένα βλέμμα, το οποίο το βλέμμα είναι τρομαγμένο, θυμωμένο, και λες τώρα, έτσι και θα του πω κάτι, θα γίνει φασαρία. Και σταματάς. Εντάξει, αν είναι κάτι χοντρό, πάρα πολύ χοντρό, δεν μπορείς, θα πεις κάτι, τέλος πάντων. Αλλά από την άλλη,
Έτσι γίνεται, δηλαδή βλέποντας όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, δηλαδή ακόμα και η καθημερινότητα που πάμε σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί και βλέποντας τον κόσμο που είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερος κόσμος είναι δυστυχισμένος, απλά δυστυχισμένος. Δυστυχισμένοι γιατί δεν τα βγάζουν πέρα από τη μία. Από την άλλη όμως η μισή Αθήνα ας πούμε, έτσι όπως είδαμε σήμερα, είναι άδεια. Ο κόσμος έχει φύγει διακοπές. Θα μου πεις Αλμπίνε δεν θα πάνε διακοπές. Βεβαίως και θα πάνε. Θέλω να πιστεύω, χωρίς να κοιτάω ούτε τσέπη κανενός, έτσι δεν είμαι η εφορία, ούτε εφορία είμαι, ούτε Θεός είμαι και δεν μπορώ να κοιτάω τι έχει ο καθένας από μας, έτσι. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι θέλω να πιστεύω ότι πηγαίνουν στους συγγενείς, σε κάποια χωριά, σε κάποιους φίλους, έτσι όπως μας καλέσανε εμάς, ας πούμε, και στην Κίνη που πήγαμε και στην Μεσσηνία που πήγαμε, είμαστε φιλοξενούμενοι, δηλαδή προσφέρθηκαν οι άνθρωποι που έχουν εξοχικά κτλ. Να μας φιλοξενούν 1-2 μέρες. Πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος, θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πιστέψω όλος ο κόσμος που κλαίει ότι δεν τα βγάζει πέρα, ότι η εφορία είναι το ένα, η ΔΕΗ είναι το άλλο, τώρα το νερό, το ένα, το άλλο, δηλαδή είναι τόσες μεγάλες και πολλές υποχρεώσεις που δεν μένουν λεφτά για να πας διακοπές στα νησιά. Έτσι. Παρόλα αυτά όμως λένε ότι είναι γεμάτα. Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Δεν ξέρω από πού τα βρίσκει ο κόσμος και μπορεί και κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, δεν ξέρω. Πολύ λυπηρά όλα αυτά. Από την άλλη όμως δεν μπορείς να ζεις συνέχεια σκεφτόμενος ότι αυτή η μιζέρια δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου δεν μου αρέσει η μιζέρια. Ούτε μου αρέσει να μετράω λεφτά του διπλανού. Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι δεν με νοιάζει, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ελπίζω, τώρα τι να ελπίζω, ότι θα αλλάξει η κατάσταση, δεν νομίζω. Δεν νομίζω παιδιά, σας είπα ότι πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάμε στα ευχάριστα. Πήγα, έφτιαξα τα νυχάκια μου. Βλέπετε. Έκανα γαλακτερά. Και το ίδιο και στα πόδια. Φέτος δεν έχω κάνει γαλακτερό. Το καλοκαίρι είχα κάνει κόκκινο, είχα κάνει μαύρο. Ναι, κόκκινο μαύρο. Αυτό τώρα το έκανα. Τα νύχια είναι δικά μου, έτσι, δεν είναι ψεύτικα. Λοιπόν, και το πεντικιούρ επίσης. Αυτά που λέτε. Δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει από Σεπτέμβρη. Τώρα, διαφορά το κανάλι, δηλαδή, πολλές φορές κυρίες μου λένε, ξέρω ότι το λένε με καλή καρδιά, δεν το λένε με κακή καρδιά, ότι δεν προλαβαίνουμε, μαγειρεύεις κάθε φορά, σας έχω πει, οι περισσότεροι ξέρετε, ας πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρουν καινούριοι, αλλά οι καινούριοι που πλέον γράφονται σαν σε ένα κανάλι που δείχνει τη μαγειρική, που σημαίνει ότι προωθεί το YouTube σαν κανάλι μαγειρικής. Αλλά μου λένε, κυρίες, δεν προλαβαίνω με τα κορίτσια. Να σας πω. Εγώ φτιάχνω για, όχι επειδή δεν το ξέρετε, όχι επειδή πρέπει οπωσδήποτε να τα φτιάξετε αυτό που φτιάχνω εγώ, όχι. Το φτιάχνω, δηλαδή έχω ένα κανάλι το οποίο το κανάλι πρέπει να έχει όλα. Δηλαδή ξεκινώντας από γλυκά, τα πάντα, δηλαδή ό,τι φτιάχνουμε στο σπίτι, εγώ θα το έχω στο κανάλι. Λοιπόν, μετά μου λένε, κάποιος μου έκανε ερώτηση, λέει, και τι θα κάνεις, θα φάει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε οικογένειες, έχετε σπίτια και ξέρετε ότι είναι το πρώτο μέλημα της κάθε μίας νοικοκεράς, η κυρίας που έχει
σπίτι, ας πούμε, είναι τι θα φάμε σήμερα. Και κάθε φορά, κάθε μέρα κάτι μαγειρεύεται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ δεν μαγειρεύω κάθε μέρα, διότι εγώ είμαι προσωπικά εγώ ή είμαι σε διατροφή. Μετά, τρεις φορές που μαγειρεύω εγώ για το κανάλι, το φαγητό, μπαίνει, ας πούμε, λέει, τρώει ο γιος μου. Αν είναι κάτι το οποίο μπορώ να φάω κι εγώ, θα φάω και την επόμενη μέρα, δεν με νοιάζει καθόλου. Αν δεν είναι αυτό που μπορώ να φάω εγώ, μπαίνει σε γυάλινο δοχείο και μπαίνει στο ψυγείο μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή δεν φτιάχνω και μεγάλες μερίδες, μη φανταστείτε. Πρώτο είναι αυτό, ό,τι αφορά το φαγητό. Τα γλυκά συνήθως, αν θα έρθουν μαθητές μου, θα τους κεράσω αυτούς. Αν θα πάω στην κουμπάρα μου, θα πάω στη γειτόνισσα. Οπότε φεύγουν αυτά, μην νομίζετε ότι... Και δεν μαγειρεύω και κάθε μέρα, έτσι. Αυτά είναι τρία. Συνήθως βγάζω δύο φαγητά, της κατσαρόλας ή οτιδήποτε φαγητό φαγόσιμο, και ένα γλυκό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε δεν είναι ότι κάθε μέρα εγώ κάθομαι και σκοτώνομαι στο φαγητό. Όχι. Φτιάχνω αυτό που κουράζει, κουράζει τέλος πάντων, παίρνει πάρα πολύ χρόνο και παρένθεση. Πριν δύο μέρες ήμουνα πολύ χάλια, πολύ χάλια, γιατί ο σβέρκος μου δεν μπορούσε να γυρίσει το κεφάλι. Τώρα τι ήταν αυτό, αποκούραση, γιατί κάθομαι συνέχεια στο κομπιούτερ για να κάνω μοντάζ και τα λοιπά, και από πάνω μου είναι και το air condition, ή ψήξη ή κούραση, αλλά πιστεύω ότι είναι και τα δύο, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό με ψιλομενοχλεί ο σβέρκος, γιατί είμαι συνέχεια τσιτωμένη, ας πούμε, το να φτιάχνω βίντεο. Τέλος πάντων, αυτό με τρώει περισσότερο χρόνο. Όμως, το φαγητό είναι αυτό που θα μαγείρευα, είτε θα είχα κανάλι, είτε δεν θα είχα. Πιστεύω ότι θα μαγείρευα πολύ περισσότερο αν δεν θα είχα κανάλι. Και έτσι, ούτε φαγητό πάει χαμένο, ούτε τα γλυκά, τα οποία σας λέω, τα μοιράζω από εδώ, από εκεί. Και ό,τι φτιάχνω, προσπαθώ να σκεφτώ τις συνταγές εκείνες οι οποίες είναι της εποχής, έτσι. Το χειμώνα, χειμερινά, δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό σκέφτομαι να σας φτιάξω πινερλί. Το οποίο το πινερλί, έτσι όπως το φτιάχνω εγώ, που θεωρείται καθαρά ανατολίτικο, δεν έχει σχέση με ζαμπόν και δεν ξέρω τι κίτρινα τυριά που βάζουν εδώ και κάνουν. Ίσως κιμάς, αλλά ο κιμάς όχι τόσο πενελί όσο λαχματζούν. Έτσι, το λαχματζούν, ναι, έχει κιμά. Σε μας, τα μέρη τα δικά μας, και θα σας πω και οι κυρίες πόντιες, ας πούμε, που είναι, ότι δεν βάζουμε ούτε ζαμπόνια, τίποτα. Δηλαδή τι βάζαμε, μπορούμε να βάζουμε τυρί, ας πούμε, μυζήθρα, τυρί, γκίζα, τι άλλο, αυτό μπαίνει στο τέτοιο. Και αυτά που λέγεται πισία, πισία δεν είναι, τα πυροσκία είναι αυτά που έφτιαξα εγώ, τα πισία είναι άλλα, πισία είναι γλυκά. Είναι, φτιάχνουμε, πώς το λένε, μικρά κομματάκια ζυμάρι που τα τηγανίζουμε και το περνάμε με ζάχαρη. Αυτά είναι τα πισία, τα ποντιακά. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα πυροσκία και υπάρχει περέκ, επίσης ποντιακό. Πολλά υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι πολλές κυρίες είπαν επισία στο τέτοιο, δεν ξέρω πώς λένε σε διάφορα χωριά, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ σας λέω, εμείς που είμαστε οι πόντιοι εκροσίες, ας πούμε, λέγαμε αυτά, τα επισία είναι κομματάκια ζυμαριού που είναι τηγανισμένα και περασμένα με ζάχαρη, δηλαδή τα βουτάγαμε στη ζάχαρη, ήταν ουσιαστικά ένα γλύκισμα, ενώ τα πυροσκία ήταν με τυρί ή πιο σπάνια με τυρί, περισσότερο με πατάτα, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και με το κιμά που φτιάχναμε, αυτό έχει έρθει από τη Ρωσία, ας πούμε, δεν είναι, οι ποντοί δεν φτιάχνανε τόσο πολύ με κιμά.
Σκέφτηκα αυτό, ας πούμε, την πατάτα, διότι είναι νηστεία τώρα, έτσι. Η πατάτα είναι σε κρατάει, τρως και χορταίνεις. Λοιπόν, και λέω να φτιάξω κάτι τέτοιο. Μετά, γι' αυτό το λόγο εγώ δεν φτιάχνω τώρα τα πινελί, διότι είναι λίγο βαρύ. Βαρύ από την άποψη, καταρχήν δεν είναι νηστήσιμο, έτσι. Μπαίνει τυρί και μπαίνει τυρί δύο ειδών τυριά, δηλαδή η φέτα και ένα τυρί τύπου μοτσαρέλα. Και αυτά τα τυριά τα ανακατεύεις, τα τρίβεις, τα ανακατεύεις, κάνεις σε ένα μείγμα. Λοιπόν, εντάξει, okay, στο ζυμάρι μπορεί να μην βάλεις αυγά, βούτυρα κτλ. Να το φτιάξεις έτσι όπως έφτιαξα εγώ για τα πυρόσκι. Ωστόσο, τυριά δεν είναι νηστίσιμα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά θα τα φτιάξω. Τώρα, εσείς αν θέλετε, έχω νομίζω φανερόπιτα εγώ στο κανάλι. Δεν θα φτιάξω άλλη φανερόπιτα γιατί εγώ δεν μπορώ να τη φάω, γιατί μου κάνει παλινδρόμηση, μου κάνει και λίγο ισοφάγος μου από αυτήν, είναι λίγο βαριά για μένα. Δεν έχει να κάνει με τη διατροφή μου τώρα, ανέκαθεν δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο με βαραίνει πάρα πολύ. Οπότε τη στιγμή που έχω, ποιος είναι ο λόγος για να το ξαναφτιάξω, θα σας βάλω το link και αν θέλετε φτιάχνετε από εκεί. Λοιπόν, αυτό που θέλω να φτιάξω είναι το πινελί, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να σας το δείξω, οπωσδήποτε, γιατί ο τρόπος που βλέπω εγώ έτσι όπως το δείχνουν δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μου αρέσει, τέλος πάντων, δεν έχω συνηθίσει έτσι, δεν σας λέω ότι εγώ είμαι ο σεφ και είμαι η πιο σπουδαία, όχι, δεν μου αρέσει, εγώ συνήθως βάζω φαγητά και σας δείχνω φαγητά που είναι ωραία και απλά, όσο γίνεται πιο υγιεινά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω αν θα βρείτε κάποια συνταγή στο κανάλι το δικό μου που θα βάλω εγώ μπέικον, ζαμπόν, δεν ξέρω τι, όλα αυτά τα αλλαντικά που είναι βλαβερά. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, έχω μια πάρα πολύ ωραία πίτα με ή παστορμαδόπιτα. Παστορμαδόπιτα είναι super wow. Μπορούμε να φτιάξουμε λαχματζούν, μπορούμε να φτιάξουμε... λοιπόν, γράψτε μου, μπορεί να θέλετε να σας δείξω πώς φτιάχνω εγώ πίτσα, έτσι. Στη πίτσα θα βάλω, ας πούμε, στη πίτσα θα βάλω ή πεπερόνι θα βάλω, ή με μπέικον θα σας δείξω, okay, εντάξει, εκεί δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτό που δεν έχω δείξει πολλές φορές είναι μακαρονάδες, λοιπόν, οι οποίες μακαρονάδες μπορούν να γίνουν πολύ special. Τέλος πάντων, έλα να σε δουν τα κορίτσια. Έλα μπουμπού μου, έλα μπουμπούκα μου, έλα Λιζάκο, έλα να σε δουν κορίτσια. Ανέβα, έλα. Τι θέλει το κορίτσι, έλα εδώ, έλα. Άμα τη φωνάζεις, σε έχει, κουνάει την ουρά της και κοιτάει. Έλα, τώρα που δεν θα κοιτάω, θα πηδήξει, έλα εδώ, έλα. Δεν θέλεις, ανέβα, έλα. Ανέβα! Έλα. Δώσε! Κορίτσι μου! Έλα! Μπουμπού μου όμορφη! Μπουμπούκα μου! όχι τη μαμά, να δαγκώνεις! Δαγκώνεις τη μαμά! Δαγκώνεις τη μαμά! Έλα! Δεν είναι ωραίο! Δεν είναι ωραίο όταν φωνάζεις έτσι! Λοιπόν... Λοιπόν, είναι εκεί να κοιτάς. Βάζει το τέτοιο της, το πόδι, πάνω. Λοιπόν, αυτά κορίτσια μου. Πολλά είπαμε. Θα σας βάλω και ένα τραγούδι. Μπορεί, θα το τσεκάρω τώρα, αν δεν έχει πνευματικά δικαιώματα, μετά από αυτό θα δείτε τραγούδι. Αν έχει πνευματικά δικαιώματα θα τα ακούσετε στο Facebook. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ και να μου είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας. Μενεξέδες και ζουμπούλια, αφιερωμένα σε όλους.
ανήμαλα, ο, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήμαλα, ήμαλα, ο, μόνο εσένα αγαπώ. Αν εσύ δεν με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρού, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πού. Σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πού. Αν εσύ καμονά σε λησμονή, σώμα η καρδιά μου σε πονεί. Σ' είσαι η πρώτη μου η αγάπη, σ' είσαι και η παντοτινή. Σ' είσαι η πρώτη μου αγάπη, σ' είσαι και η παντοτινή. Καμονά σε λησμονή, σώμα η καρδιά μου σε πονεί. Ήβαλα, ήβαλα, ο, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ο, μόνο εσένα αγαπώ. Ήβαλα, ήβαλα, ο, πόσες φορές θα σου πω. Ήβαλα, ήβαλα, ο, μόνο εσένα αγαπώ. Καλό βράδυ.